της Νίκης. Από την αγαπητή Εμπόρινα, τη δυτική Μακεδονία, ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την ανεπανάληπτη συγκέντρωση. Το μήνυμα της νίκης που ξεκίνησε από τα Γρεβενά, προχωρήσαμε στην Καστοριά και συνεχίζεται σήμερα από εδώ στην Φλόρινα, θα καταλήξουμε και στην Κοζάνη την Κυριακή και θα δώσουμε απ' άκρους άκρους στην Δυτική Μακεδονία την ελπίδα και τη χαρά της αλλαγής πορείας. Είναι πολύ σημαντική η στιγμή για μένα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας και τη Δυτική Μακεδονία να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Να βρίσκομαι ανάμεσά σας με τη θέρμη και τη ζέση της καρδιάς σας που την εισπράττω από τη ματιά σας όταν ακόμα και πριν από αρκετούς μήνες εσείς, όλοι οι Δυτικομακεδόνες από τη Φλόρινα, την Καστοριά, από την Κοζάνη, από τα Γρεβενά, με παροτρύνατε να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και η επιμονή σας και η αγάπη σας ήταν αυτή που τελικά με λύγησε και πήρα την απόφαση να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση για να έρθω πιο κοντά σας. Πιο κοντά στη δύσκολη καθημερινότητα, πιο κοντά στα δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζεται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και μαζί να συμπορευτούμε στον αγώνα της νίκης, στον αγώνα της νίκης απέναντι στα προβλήματα. Απέναντι μας έχουμε αντιπάλους τα προβλήματα και όχι τα πρόσωπα. Τα προβλήματα και τις εσφαλμένες πολιτικές που μας οδήγησαν εδώ και ως χώρα αλλά και ως περιφέρεια. Είναι μια μέρα φετηρίας και για την Φλόρινα, μια μέρα χαράς, μια μέρα δημιουργίας, μια μέρα γιορτής. Γιατί σε λίγη ώρα θα σας παρουσιάσω τους ανθρώπους τους δικούς σας που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες βάζουν τα στήθια τους μπροστά και προσφέρουν τον εαυτό τους θυσιάζοντας και τον χρόνο τους και την ενέργεια από την οικογένειά τους, από τις δουλειές τους, από τις άλλες τους υποχρεώσεις και βάζουν μπροστά τον τόπο τους. Βάζουν μπροστά τη Φλόρινα, βάζουν μπροστά τη Δυτική Μακεδονία. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη μετριότητα, δεν συμβιβαζόμαστε με τη στασιμότητα, δεν συμβιβαζόμαστε με αυτή την κατάσταση που ζούμε τα τελευταία χρόνια και στη Δυτική Μακεδονία. Πολύ δε περισσότερο δεν συμβιβαζόμαστε με τα ψέματα και τις πλαστογραφίες που βάλουν εναντίον των ιερών και των οσίων της χώρας και της Μακεδονίας μέσα από την ξεδεπίγραφη Συμφωνία Ντροπής των Πρεσπών που είχαν και προσβάλλουν τους προσβάλλους. Όλων των Μακεδονομάχων που υπερασπίστηκαν τα ιερά και τα όσια και τα ιδανικά για τα οποία και εμείς σήμερα είμαστε εδώ για να πρωτοφωνάξουμε ότι είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας, είμαστε περήφανοι για τους αγώνες των Μακεδονομάχων και είμαστε περήφανοι που υπερασπιζόμαστε αυτές τις αρχές και τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Τι πιο πολύτιμο, κυρίες και κύριοι, από την βαριά πολιτισμική κληρονομιά που έχει η πατρίδα μας σε κάθε γωνιά της, σε κάθε σπιθαμή γης, σε όλη την Μακεδονία, σε όλη τη χώρα. Τι πιο ιερό και πιο πολύτιμο από τις αφηγήσεις των παππούδων μας που έχουν ακόμα στα αυτιά μας να μας διηγούνται τις δικές τους ιστορίες όπως τις διηγούνταν οι Μακεδονομάχοι που αντιμετώπιζαν όλους αυτούς τους κινδύνους και τις απειλές. Και πόσο μεγάλη πίκρα και στεναχώρια είναι αυτή που εισπράξαμε όταν είδαμε όλη αυτή η ιστορική πραγματικότητα, όλη αυτή η ιστορική αλήθεια να καταρρύπτεται μέσα από μια συμφωνία της ντροπής. Είμαστε εμείς οι πρώτοι που τίνουμε χέρι φιλίας σε όλους τους γειτονές μας, σε όλους τους λαούς που είμαστε αναγκασμένοι να συνεργαζόμαστε είτε γιατί γενιάζουμε, είτε γιατί θέλουμε να αναπτύξουμε τη σχέση μεταξύ τους. Όμως, προτάσουμε σε αυτές τις σχέσεις το σεβασμό και την τιμή στις αρχές και τις αξίες του ενός λαού από τον άλλο.
Ποιος άραγε πιστεύει ότι μπορεί πάνω σε ψέματα και σε φωτογραφίες ότι μπορεί να χτιστούν σχέσεις ειλικρινούς φιλίας, μακρόχρονης συνεργασίας και εγώ ως τέτοιων προσπαθειών. Είναι αδιανόητο να προσπαθούμε από τη μια πλευρά εξ ανατολών να διεκδικούμε την ιστορική πραγματικότητα μέσα από την τραγωδία που έζησε ο μικρασιατικός ελληνισμός και τη γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού και από την άλλη να εκχωρούμε τις θυσίες αυτές που κάνανε οι πρόγονοι μας και οι Μακεδονόμαχοι για τα ίδια ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Άρα, άνθρωποι που δεν αξίζουν να τιμούν τις θέσεις που υπηρετούν και κεντρικά αλλά και τοπικά ήταν αυτοί που αποφάσισαν ερήμην του ελληνικού λαού χωρίς να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό γιατί φοβήθηκαν και τους Έλληνες αλλά και την ιστορική πραγματικότητα. Ναι, θέλουμε τη συνεργασία με τους γείτονές μας και μπορούμε να αναπτύξουμε τη σχέση μας όπως τόσο χρόνια γίνονταν, αλλά να μπορεί ο ένας να κοιτάξει στα μάτια των άλλων με βάση την ιστορική αλήθεια και την ιστορική πραγματικότητα. Αυτό είναι το αληθινό, αυτό είναι το δίκαιο και αυτό υπηρετούσαμε, αυτό υπηρετούμε και αυτό θα υπηρετούμε και από τη θέση της νέας περιφερειακής αρχής μετά τις 26 Μαΐου που θα αναλάβουμε τις τύχες της περιφέρειάς μας. Θα σηματοδοτήσουμε μία νέα πορεία, μία πορεία δημιουργίας, ελπίδας και αισιοδοξίας και στη Δυτική Μακεδονία. Ζούμε, φίλες και φίλοι, σε αυτή την ακριτική γωνιά της πατρίδας μας μια κατάσταση που δεν μας αξίζει, που δεν μας τιμά και που δεν την ανεχόμαστε. Είμαστε στο ενεργειακό κέντρο της χώρας, σε έναν πλούσιο τόπο με πολύ φυσικό πλούτο και πολλά φυσικά κάλλη, αλλά δυστυχώς είμαστε κουραγή στην ανάπτυξη και πρώτη στην ανεργία. Η μεγάλη σκλαβιά που ταλανίζει όχι μόνο τη χώρα, αλλά πολύ περισσότερο την περιοχή μας, είναι η σκλαβιά της ανεργίας. Αυτές οι νέες μορφές δουλείας που δεν αντιμετωπίζονται με τα συμβατικά όπλα, αλλά αντιμετωπίζονται με σχέδιο, με πολύ και σκληρή δουλειά και με στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις που φέρνουν τελικά αποτελέσματα. Και έχουμε χρόνια να δούμε τέτοιου είδους σχεδιασμό και τέτοιου είδους αποτελέσματα. Είναι αδιανόητο και δεν μας αξίζει όταν αναφέρονται σε όλη την Ευρώπη για ζητήματα ανεργίας να φέρουν σαν παράδειγμα τη Δυτική Μακεδονία. Γιατί είμαστε πρώτοι όχι μόνο στη χώρα μας με 28% ανεργία, έναντι 19% ο ελληνικός μέσος όρος, αλλά σε επίπεδο Ευρώπης είμαστε πρώτοι στην ανεργία των νέων ανδρών και γυναικών με ποσοστά που περιβαίνουν το 50% και είμαστε πρωταθλητές τα τελευταία χρόνια και στην ανεργία των μακρόχρονα ανέργων συμπολιτών μας με ποσοστό που ξεπερνά το 70%. Είναι αδιανόητα νούμερα που αποδεικνύουν την ανικανότητα και την αναποτελεσματικότητα όλων όσων ασχολήθηκαν, αν ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Σαν να μην φτάνει όμως αυτός ο αρνητικός δείχτης, έχουμε και μία άλλη απειλή, πραγματική απειλή, όχι μόνο για την οικονομία μας ή για την τοπική μας κοινωνία, αλλά για το γένος των Ελλήνων, αυτό το δημογραφικό. Και δυστυχώς μπορεί η Ελλάδα να αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, με τις γεννήσεις να υπολείπονται κατά πολύ των θανάτων ετησίως τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, αλλά δυστυχώς σχεδόν η Δυτική Μακεδονία είναι πρωταγωνιστής αυτών των αρνητικών εξελίξεων. Είμαστε περιφέρεια που έχει τη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα σε όλη την Ευρώπη. Πιο πρακτικά, αν διανύσουμε μια απόσταση 1000 μέτρα μπρος και 1000 μέτρα δεξιά ή αριστερά, σε αυτή την έκταση θα συναντήσουμε μόλις 30 άτομα με τετραγωνικό χιλιόμετρο, αν κατανοούμε τον πληθυσμό μας, ισομερός όλη την επιφάνεια της Δυτικής Μακεδονίας. Και η Φλόρινα υπολείπεται από αυτόν τον μέσο όρο, μόλις 26 άτομα με τετραγωνικό χιλιόμετρο, και τελευταία είναι τα Βερβενά σε ολόκληρη την Ευρώπη με μόλις 14 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Και δυστυχώς αυτός ο δείκτης δεν είναι επιδεινούμενος κάθε χρόνο και έχουμε επίσης μια αρνητική πρωτιά και στο ρυθμό μείωσης του πληθυσμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Αυτά, φίλες και φίλοι, αν δεν είναι ανησυχητικά δεδομένα, τι άλλο μπορεί να είναι? Αν αυτά δεν προκαλούν την ανησυχία και κυριολεκτικά τον τρόμο και το φόβο σε αυτούς που έχουν τη δίκη στα χέρια τους, είτε της περιφέρειας είτε της χώρας, τι άλλο θα μπορούσε να προκαλέσουν? Τουλάχιστον ενδιαφέρον τους. Όμως δεν έχουμε δει τίποτα στοχευμένο και συγκεκριμένο μέχρι σήμερα προς αυτή την κατεύθυνση. Προς την κατεύθυνση να στηριχθούν οι νέοι για να βρουν δουλειά, προς την κατεύθυνση οι οικογένειες να μπορέσουν να στήσουν βιώσιμα τον οικοκυριό τους, προς την κατεύθυνση οι δημοτικές αρχές να μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών για να κρατήσουν τον πληθυσμό και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Δυστυχώς φαίνεται ότι άλλες είναι οι προτεραιότητες και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο που, όπως φαίνεται, δεν αγγίζουν την ουσία των πραγμάτων και της δύσκολης κατάστασης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτή είναι η κατάσταση, όμως, είναι αυτή που μας δίνει και εμάς το έναυσμα να δούμε την προοπτική της περιφέρειάς μας μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Μέσα από το πρίσμα των ηθικών αρχών και αξιών που δυστυχώς τα πολλά τελευταία χρόνια τις έχουμε παραμελήσει. Και δεν νομίζω κανείς να αμφιβάλλει ότι της οικονομικής κρίσης προηγήθηκε η κρίση των αρχών και των αξιών. Η ηθική κρίση προηγήθηκε. Αυτή η πτώση των αρχών και των αξιών, αυτή η πτώση της ηθικής μέσα και από την χριστιανική προσέγγιση όπως την ζούμε σαν ορθόδοξο γένος κέθνος των Ελλήνων, δυστυχώς δεν την τηρήσαμε όπως οφείλαμε να την τηρήσουμε, με άμεσο αποτέλεσμα την οικονομική κρίση και αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα που ζούμε. Επομένως, το πρίσμα της ανάταξης αυτών των αρχών και των αξιών είναι αυτό που θα μας δώσει και την πορεία για την ανόρθωση και της οικονομίας μας. Γιατί αν δεν επικρατήσουν οι ικανοί, οι έντιμοι και οι άξιοι στις θέσεις λήψεως των αποφάσεων και διακυβέρνησης είτε της περιφέρειας είτε της χώρας, τότε πώς θα διορθώσουμε τα κακοσχήμενα? Πήραμε λάθος δρόμο, γιατί σε λάθος δρόμο μας οδηγούν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, γιατί έχουν σφαλμένες παραστάσεις και αξίες στο μυαλό τους και στην ψυχή τους. Οφείλουμε λοιπόν εμείς να αναβαπτιστούμε μέσα σε αυτές και τις αρχές του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, να ανατάξουμε τη χαμένη πνευματικότητα των Ελλήνων και να ξεκινήσει αυτή η αλλαγή από τη Δυτική Μακεδονία. Μέσα από τους αγώνες των προγόνων μας, οι οποίοι δεν δίσταζαν τότε και δεν φοβόντουσαν να θυσιάσουν την πολυτέλεια των κέντρων που ζούσαν και των οικογενειών τους και να δώσουν τη ζωή τους για την ελευθερία και τη δημοκρατία στη χώρα, σε ολόκληρη τη Μακεδονία που και αγωνίστηκαν. Αυτές οι θυσίες, αυτοί οι αγώνες μας εμπνέουν και είναι τόσο δύσκολος και αυτός ο αγώνας που καλούμαστε να κάνουμε και παίρνουμε δύναμη όμως από αυτά τα παραδείγματα, από αυτά τα πρότυπα. Και οφείλουμε τέτοιου είδους παραδείγματα και τέτοιου είδους πρότυπα να προβάλλουμε και στους νέους ανθρώπους όταν θα τους καλέσουμε μαζί να συμπορευτούμε σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα για να αλλάξουμε την κατάσταση. Όμως, αν κάποιος πιστεύει ότι αυτό μπορεί να γίνει αυτόματα, τότε τέλος πάντων δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Δυστυχώς, αυτοί που αποφασίζουν σήμερα θεώρησαν ότι τα πράγματα μπορούν να κυλήσουν μόνα τους, χωρίς την παραμικρή καθοδηγήση, χωρίς τον παραμικρό σχεδιασμό που θα έπρεπε ήδη να τον επιβλέπουν και να τον υλοποιούν. Και φτάσαμε στο εξής παράδοξο. Στην περιφέρεια με τη μεγαλύτερη ενεργεία, η απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων που απευθύνονται για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, όλων δηλαδή των δράσεων που, εάν τις αναπτύξουμε σωστά, μπορούν να ανακουφίσουν ή να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτό το μεγάλο εχθρό, την απειλή της ανεργίας, η απορροφητικότητα αυτών των προγραμμάτων, ξέρετε πού βρίσκεται, φίλες και φίλοι. Στο μηδέν, 5 χρόνια μετά, η απορροφητικότητα του άξονα 3 των μέτρων και των δράσεων που αφορούν τη στήριξη της επιχειρηματικότητας έχει μηδενική απορροφητικότητα. Πού? Στη Δυτική Μακεδονία. Την περιφέρεια με τη μεγαλύτερη ενεργεία. Άρα μέσα και από αυτήν την
οξύμορη κατάσταση, μέσα και από αυτή την αντίθεση καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν πήγε, μα τίποτα σωστά. Γιατί αν δεν βάλαμε σαν πρώτο στόχο τουλάχιστον αυτά τα χρήματα να τα ρίξουμε στην αγορά, τότε ποιος ήταν ο βασικός μας στόχος. Και την ίδια περίοδο που μιλάμε για νέες τεχνολογίες, για τη νέα γενιά, για τα νέα δεδομένα, για τις ταχύτητες που ακούμε να αναφέρονται στο διαδίκτυο και όλα αυτά τους νέους όρους και τις νέες τεχνολογίες που βιώνουμε, που μας δίνουν και από εκεί χρήματα από την Ευρώπη για να μπορέσουμε να στήσουμε αυτές τις υποδομές, άλλη μια αρνητική πρωτιά με μηδενική απορροφητικότητα και στο μέτρο, στον άξονα 2 και όλα τα μέτρα του, για την επένδυση σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας στη Δυτική Μακεδονία. Επομένως, στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, η Δυτική Μακεδονία όχι μόνο δεν απορροφά τα προγράμματα, αντιθέτως δεν έχει εξειδικεύσει και τον άξονα. Τι σημαίνει, δεν έχει χαράξει τη στρατηγική βάση της οποίας θα αξιοποιήσει αυτά τα χρήματα που παραμένουν 5 χρόνια τώρα παρακαρισμένα στα ταμεία των υψηλών. Και παράλληλα, επειδή είμαστε και σε έναν αγροτικό νομό, εξόχως αγροτικό νομό, και σε μια εξόχως γεωκοινοτροφική περιφέρεια, να εξαιρέσουμε τον ενεργειακό άξονα, χρήματα που δίνονται από την Ευρώπη για βασικές υποδομές, η γεωργία, όπως είναι τα ανδευτικά παραδείγματος χάρη ή οι αναδεσμοί, που όλοι γνωρίζετε πολύ καλά πόσο σημαντικά δηλαδή είναι αυτά για την αγροτική ανάπτυξη, και εκεί έχουμε μηδενική απορροφητικότητα. Τρεις βασικοί παράμετροι για την ανάπτυξη, τα χρήματα για την χρηματικότητα, τα χρήματα για τη νέα τεχνολογία και τα χρήματα για τις υποδομές, παραμένουν 5 χρόνια αναξιοποιητά, παρκαρισμένα στα συρτάρια των Βρυξελών, μαζί με τις μελέτες που ούτε καν προκηρύχθηκαν. Τελευταίως, από το Υπουργείο Γεωργίας προκηρύχθηκε το μέτρο για τις εγκυβερνητικές υποδομές, για να ενεργοποιηθούν τα κονδύλια αυτά, αλλά πλέον δεν θα προλάβουν οι άνθρωποι αυτοί να φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Μέσα λοιπόν σε αυτή την δύσκολη κατάσταση, με αυτές τις αναποτελεσματικές πολιτικές και συμπεριφορές των σημερινών παραγόντων, κεντρικά και τοπικά, θα προσπαθήσω να σας μιλήσω και για τη δικιά μας πρόταση, ακροθυγώς βέβαια, γιατί σήμερα ο βασικός σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των υποψηφίων εδώ στη Φλόρινα, αλλά θα ήθελα να σας δώσω και το στίγμα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα η Δυτική Μακεδονία. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση ελπίζουμε και αισιοδοξούμε ότι δεν πάει άλλο πιο κάτω, από εδώ και πάνω θα έρθει η ώρα της αλλαγής. Μόνη της δεν έρχεται, και δυστυχώς όχι μόνη της δεν έρχεται, αλλά και οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν μάλλον θα δυσκολέψουν περισσότερο την κατάσταση. Και δεν θέλω να μιλήσω έτσι απεσιόδοξα, αλλά σας περιγράφω τις εξελίξεις όπως δρομολογούνται βάσει και του σχεδιασμού που έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση και τον έχει παρουσιάσει στην Βουλή πριν από περίπου ένα μήνα. Και μιλάω για τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, που είναι ο βασικός εργοδότης στη Δυτική Μακεδονία και ένας από τους σημαντικούς εργοδότες και στην περιφερειακή Ευρωπαϊκή, όπου έχει αποφασιστεί η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας να πέσει από το 35% στο 18%. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει ότι θα καθούν οι μισές θέσεις εργασίας στη Δυτική Μακεδονία που συνδέονται είτε άμεσα είτε έμεσα με τη λιγνητική δραστηριότητα. Που σημαίνει πρακτικά με νούμερα από υπολογισμούς που κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στο παράδειγμα Δυτικής Μακεδονίας, θα δημιουργηθούν περίπου άλλες 15 νέες θέσεις ανέργων. Στις ήδη 30 που έχουμε σήμερα στη Δυτική Μακεδονία, καταλαβαίνετε ότι σπάμε κάθε ρεκόρ. Σε αυτή λοιπόν την προοπτική, αν λάβουμε υπόψη και τη δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει και ο αγροτικός και ιδιαίτερα ο κτηνοτροφικός τομέας στη χώρα και στη Δυτική Μακεδονία, με νοσηρά φαινόμενα αθρών εισαγωγών και παράνομων ελληνοποιήσεων που τα ζουν τα τελευταία 3 χρόνια οι κτηνοτρόφοι μας, που βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται και οι τιμές τους να συμπιέζονται. Ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης της Δυτικής Μακεδονίας, αυτός του κλάδου της κτηνοτροφίας, πλήττεται βάρβαρα και βάρβαρα τα τελευταία 3 χρόνια με την ανοχή δυστυχώς της σημερινής κυβέρνησης, οι οποίοι δεν κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους ως όφυλα βάσει και των ευρωπαϊκών οδηγιών, ώστε να ξεχωρίζουν τα ελληνικά από τα εισαγόμενα, να ξεχωρίζουν τα αυθεντικά από τα νότα προϊόντα. Με την ανοχή λοιπόν της σημερινής
διακυβέρνησης έχουμε και αυτό το φαινόμενο που ρίχνει τις τιμές στα κτηνοτροφικά προϊόντα κάτω από το κόστος παραγωγής. Και αν προσθέσουμε και την κατάσταση που επικρατεί στον τρίτο βασικό εργοδότη της Δυτικής Μακεδονίας που είναι ο κλάδος της Γούνας που μπορεί εδώ να μην έχουμε τέτοιου είδους δραστηριότητα, όμως ο άξονας Σιάτης, Θεσσάλους και Καστοριάς ζει από αυτόν τον κλάδο, βασίζεται σε αυτόν τον κλάδο και αυτός διέρχεται μια βαθιά κρίση, ίσως τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών στο συγκεκριμένο κλάδο. Οφείλουμε όλοι ως Δυτικομακεδόνες να αντιλαμβανόμαστε και να γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση στους βασικούς τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και της ευγένειας ζωής μας στη Δυτική Μακεδονία για να διαμορφώσουμε όχι μόνο την περιφερειακή συνείδηση που λέμε, αλλά και την περιφερειακή αντίδραση και δράση πάνω σε τέτοιου είδους προβλήματα, σε τέτοιου είδους προκλήσεις. Γιατί όλοι οφείλουμε να στηρίζουμε ένας τον άλλον και ας είναι λίγο μακρύτερα από εμάς οι άλλοι συναδελφοί μας, οι άλλοι επαγγελματίες στους γειτονικούς νομούς ή στα γειτονικά χωριά που δείχνει να μην μας αγγίζει η κρίση, όμως αν στερηθεί το εισόδημα ή δυσκολεύσει η κατάσταση σε πιο μακρινές περιοχές, είναι βέβαιο ότι θα επηρεαστούμε κι εμείς εμέσως ή επαγωγικά και στην περιοχή που βρισκόμαστε. Επομένως, σε αυτή την δύσκολη κατάσταση, όπως σας την περιέγραψα, εμείς αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία και θέτουμε τον εαυτό μας στην υπηρεσία της τοπικής κοινωνίας με συγκεκριμένο σχέδιο, με συγκεκριμένες προτάσεις και με αποφασιστικότητα αυτόν τον αγώνα να αποδώσουμε και να είμαστε προστάτες και να ζητήσουμε και τη δικιά σας συμπαράσταση ώστε να συμπορευτούμε αυτόν τον δύσκολο δρόμο της αλλαγής πορείας, αλλά να είστε σίγουροι ότι στο τέλος θα στεφτούμε με επιτυχία έστω και αν κάνουμε θυσίες όπως δυστυχώς δεν κάνανε κάποιοι άλλοι νωρίτερα όταν θα έπρεπε για να προλάβουν τα χειρότερα. Γι' αυτό λοιπόν, μέσα από την πρότασή μας σε όλους τους Δυτικομακεδόνες, στις επόμενες συζητήσεις που θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και να αναλύσουμε το πρόγραμμά μας, προτάσουμε τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας στην Δυτική Μακεδονία, ώστε να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε το δυνατόν τις περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που απειλούνται, όχι διατηρώντας το συγκεκριμένο καθεστώς, status quo στο ενεργειακό λικανοπαίδιο της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά προτάσσοντας τη μετεξέλιξή του από ένα ενεργειακό κέντρο με βάση το Λιμίδι σε ένα κέντρο ενεργειακών εξελίξεων που θα φιλοξενούνται όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες για την ηλεκτροπαραγωγή ή την κάθε παραγωγική διαδικασία που απαιτεί δαπάνη ενέργειας, ώστε εδώ η ισοδύναμη ισχύς που θα χαθεί και θα χαθούν πάνω από 3.500 μεγαβατόρες εγκατεστημένης ισχύως, και όσοι γνωρίζετε από τα ενεργειακά καταλαβαίνετε το τεράστιο μέγεθος που θα χαθεί, με ισοδύναμη ισχύ που θα είναι είτε στην ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ή από νέες τεχνολογίες ή από άλλη εγκατεστημένη ισχύ που δεν θα παράγει ρεύμα αλλά άλλα προϊόντα, βιομηχανικά, βιοτεχνικά, υποτεχνικά, άλλου είδους προϊόντα, τα οποία όμως θα βασίζονται στην ενέργεια που θα παράγεται από κινητήρες που αφριζωμένη η ενέργεια αυτή θα μας δίνει να πλησιάζει στο ισοδύναμο που θα χαθεί. Τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι εφόσον χάνονται 3.500 μεγαβατόρες και 15.000 θέσεις εργασίας, αν εμείς φτάσουμε να δημιουργήσουμε επενδύσεις ισοδύναμες με τέτοια ισχύ, να ελπίζουμε ότι μπορεί να δημιουργηθούν και άλλες τόσες θέσεις εργασίας. Αυτό το σχέδιο μας, αυτή η πρότασή μας, είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι, γιατί όπως προανέφερα είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη Δυτική Μακεδονία, που θα ενταχθεί στον μακρόχρονο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, που οφείλει να ακολουθήσει η χώρα βάσει και των ευρωπαϊκών οδηγιών για την σταδιακή απεξάρτηση από το λιμίδι, στα ποσοστά που σας προανέφερα, και θα αφορά μόνο το συγκεκριμένο κλάδο, τον ενεργειακό. Συνολικά, ως Δυτική Μακεδονία, καταθέτουμε στοχευμένη πρόταση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ισόρροπης ανάπτυξης που θα ενσωματώνει μέσα τις δραστηριότητες του αγροτικού τομέα, γεωργία, κτηνοτροφία, τρόφιμα, της μεταποίησης, του τουρισμού, των νέων τεχνολογιών, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, ούτως ώστε συνολικά και οριζόντια να αναβαθμίσουμε τις παραγωγικές δραστηριότητες σε όλους αυτούς τους τομείς και στοχευμένα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δεκάδες, εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας μέσα από παραγωγικές διαδικασίες
που θα βασίζονται στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας μέχρι τελικών προϊόντων υψηλής είτε διατροφικής αξίας σαν με τρόφιμα, είτε γενικότερα προστέμενης αξίας αν πρόκειται για βάση φύσεως προϊόντα. Ούτως ώστε αυτές οι διαδικασίες να υποστηρίζουν βιώσιμες επιχειρήσεις και αυτά τα προϊόντα να είναι ανταγωνιστικά στις πιο απαιτητικές αγορές διεθνώς. Σε αυτή λοιπόν την πρόταση και την προοπτική θα μας ακούσετε σε επόμενες ημέρες να μιλάμε με έμφαση για το δεύτερο μεγαλύτερο εργοδότη που σας είπα, την κτηνοτροφία και ιδιαίτερα την ορεινή κτηνοτροφία που μπορεί να δώσει προϊόντα υψηλής προστέμενης αξίας ανταγωνιστικά στις καλύτερες αγορές του εξωτερικού και να διασφαλίσει το εισόδημα και τις θέσεις εργασίας των παραγωγών πρωτεϊνών είτε κτηνοτρόφων είτε γεωργών που θα υποστηρίζουν οι ζωοτροφές αυτές τις εκμεταλλεύσεις. Και αν κάποιοι εκφράζουν απορία, μα η κτηνοτροφία μπορεί, θα σας δώσω ένα παράδειγμα που ιστορικά έχει επιβεβαιωθεί και έχει δικαιωθεί σε μια χώρα που λίγοι μπορεί να το γνωρίζετε, αλλά οφείλουμε να διδαχθούμε από αυτό το παράδειγμα. Στη Γαλλία λοιπόν, όταν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μαζεύτηκαν οι σοφοί της χώρας για να συγκροτήσουν τη σημερινή Γαλλία που ξέρουμε ως υπερδύναμη, τότε ήταν και αυτή η ερείπια μετά τον πόλεμο, και ηγούνταν ο πρόεδρος Ντεγκόλ, ο στρατηγός Ντεγκόλ. Και όταν ζήτησε την άποψή τους μετά από μελέτες και σπουδές, του είπανε, πρόεδρε, πρέπει να αναπτύξουμε τη βιομηχανία. Και έδωσε εντολή ο στρατηγός, ο στρατάρχης, και είπε, ωραία, ξεκινάμε από την κτηνοτροφία. Και σήμερα η Γαλλία είναι πρώτη δύναμη στον κόσμο, στο γάλα και στο κρέας, με εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη τη Γαλλία, με μια υποδειγματική οργάνωση που μπορούμε να πάρουμε πολλά θετικά παραδείγματα από αυτούς τους ανθρώπους και όχι μόνο ό,τι αποσπασματικά φέρνουμε και πολλοί κτηνοτρόφοι ξέρετε με τις αγωγές που γίνονται, με κάποιες φυλές, με κάποια προϊόντα, προσπαθούμε κάθε να τους πιάσουμε αλλά δεν έχουμε το σχέδιο και την οργάνωση. Εμείς λοιπόν προτάσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης της ορεινής κτηνοτροφίας και μάλιστα σήμανση αυτών των προϊόντων, των ορεινών προϊόντων που είναι ένα πιστοποιητικό που ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί από τη χώρα μας. Γιατί ακριβώς κανείς δεν ασχολήθηκε σοβαρά με αυτό. Παράλληλα, μια άλλη προτεραιότητα που θα στηρίξουμε με έμφαση εδώ στη Δυτική Μακεδονία είναι τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Είναι ένας τεράστιος κλάδος, πολλά υποσχόμενος, που πάλι στη Γαλλία θα σας αναφέρω, φέρνει εισοδήματα σε αυτή τη χώρα, ισοδύναμα των εισοδημάτων που φέρνουν οι εξαγωγές των πολεμικών αεροσκαφών της Γαλλίας. Αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Και εμείς ως χώρα που είμαστε χώρα με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα διεθνώς, αν εξαιρέσουμε τις τροπικές περιοχές, που σημαίνει έχουμε μεγάλο αριθμό ζωντανών οργανισμών σε μικρή μονάδα επιφάνειας, 6.500 φυτά έχει η Ελλάδα, σε μια τόσο μικρή γεωγραφική επιφάνεια δεν συναντάται πουθενά άλλο στον κόσμο και δεν έχουμε αξιοποιήσει ούτε κατά το ελάχιστο αυτό το πλούτο που είναι φυλακισμένος μέσα σε ένα θησαυροφυλάκιο που πριν από λίγα χρόνια ξεκινήσαμε να τον ανοίγουμε στο νομό Κοζάνης και σήμερα, μετά από 10 χρόνια, να σας πω ότι καταμετριώνται πάνω από 400 γεωργικές εκμεταλλεύσεις που βασίζονται αποκλειστικά ή συγκληρωματικά σε αυτές τις παραγωγές. Προϊόντα που πάνε 100% για εξαγωγές και προϊόντα που μπορούν να δώσουν τρόφιμα, συμπληρώματα διατροφής, φάρμακα, καλλυντικά, κοσμετολογικά προϊόντα, αρώματα, προϊόντα δηλαδή βιομηχανικών κλάδων και να στηρίξουν και το εισόδημα και θέσεις εργασίας εκατοντάδων, δεκάδων, εκατοντάδων εκεί όπου θα αναπτυχθούν. Και εδώ δεν μιλάμε για κάτι καινούργιο, δεν μιλάμε για κάτι που θα έρθει από το εξωτερικό, μιλάμε για τις αξίες της παράδοσής μας. Αυτές τις αξίες, αυτόν τον πολιτισμό που κάποιοι είτε σκοπίμως είτε ασκόπως είτε λόγω ανοησίας τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες θέλουν να παραμελούν. Εμείς λοιπόν ανασύρουμε μέσα από αυτό το θησαυροφυλάκιο τις ρίσεις του Ιπποκράτη που έλεγε ότι το φάρμακό σας πρέπει να είναι η τροφή σας και η τροφή σας το φάρμακό σας. Βάζουμε λοιπόν το πύχη ψηλά και λέμε τα αγροτικά προϊόντα στη Δυτική Μακεδονία θα είναι ισοδύναμα των φαρμάκων. Αλλά με τη συγκεκριμένη ταυτότητα και πιστοποιητικά μέσα από ένα οργανωμένο γραφείο στην περιφέρεια με τους κατάλληλους επιστήμονες σε επίπεδο γεωργών, γεωπόνων, μεταπιτών, φαρμακοποιών, βιολόγων, χημικών, γιατρών,
για προχωρώ τελικό χρηστών αυτών των προϊόντων, ούτω ώστε να ξέρουν ότι ό,τι παράγεται στη Δυτική Μακεδονία είναι ισοδύναμο με φάρμακο. Βέβαια, αρκεί να το θέλουν και οι ίδιοι παραγωγοί, και οι ίδιοι επιχειρηματίες, να ανταχθούν σε αυτό το πολύ απαιτητικό σχέδιο, σε αυτό το πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, που όμως με σκληρή δουλειά θα διασφαλίζει την πρόοδο των προϊόντων στις καλύτερες αγορές. Και σας το λέω με τα γνώσου, με τα γνώσεις, με τα λόγου γνώσεως, διότι τα τελευταία χρόνια το ζω βιωματικά και ο ίδιος με ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό μόνο και μόνο για αυτά τα προϊόντα, από την άκρη της γης. Από την Αμερική μέχρι την Ιαπωνία μέχρι την Ταϊβάν έρχονται κάθε χρόνο εδώ για να δουν και να πάρουν τέτοια προϊόντα. Μπορούμε λοιπόν και εδώ να διαπρέψουμε ως Δυτική Μακεδονία. Επίσης, ένα άλλο συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα καταθέσουμε θα είναι αυτό που θα αφορά τον τουρισμό και δυστυχώς μιλάμε σε μια περιοχή όπως είναι η περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας που έχει ένα άπειρο φυσικό κάλος, που έχει φυσικούς χώρους ανεκμετάλλευτους που μπορούν από μόνοι τους να προκαλέσουν την προσέλκυση επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Ένα θα σας πω και το ξέρετε όλοι άλλωστε, ο βιότοπος των Πρεσπών που προστατεύεται από τη Διεθνή Συνθήκη Ρανσά μπορεί να αποτελέσει ένα υποδειγματικό μοντέλο ισόρροπης ήπιας ανάπτυξης φυσικού, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον ανάπτυξης του γεωργικού τομέα και του τομέα της μεταποίησης μαζί με τον αγροτικό τουρισμό και τον οικοτουρισμό και να αναδείξουμε αυτές τις αξίες του περιβάλλοντος, της παραγωγής, του πολιτισμού που χρόνια τώρα, αιώνες έχουμε στιγματιστεί σε αυτόν τον τόπο μέσα από προϊόντα τα οποία θα έχουν ένα ξεχωριστό σηματάκι. Προτείνουμε λοιπόν και θα καθιερώσουμε ως Περιφερειακή Αρχή ένα ακόμα ξεχωριστό σήμα, μοναδικό σε επίπεδο χώρας, προτείνοντάς το ακόμα και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο σηματάκι των προϊόντων των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών. Όλων αυτών δηλαδή των περιοχών των προστατευμένων ή των ιδιαίτερων φυσικού κάλους που κάτω από συγκεκριμένες οδηγίες παραγωγής και διαχείρισης του φυσικού πλούτου θα επιτρέπονται αυτά τα προϊόντα να είναι εξαιρετικής άνεστης ποιότητας, υψηλής βιολογικής αξίας και τεράστιες προστέμινης αξίας που θα απευθύνονται στις καλύτερες χώρες των ανθρώπων αυτών που θέλουν όπου και βρίσκονται να στηρίζουν εμέσως με την κατανάλωση αυτών των προϊόντων τις κοινωνίες που ζουν και εργάζονται γύρω από αυτά τα ευαίσθητα οικοσυστήματα και τα προστατεύουν μέσα από την παραγωγή που κάνουν, μέσα από την ανάπτυξη που προκαλούν. Επίσης, στην εποχή της έρευνας και της καινοτομίας, εδώ δυστυχώς η αντίστοιχη επιτροπή των πανεπιστημιακών, των ακαδημιακών ανθρώπων της περιφέρειάς μας, που όφυλαν να υποστηρίζουν τη λειτουργία της Περιφερειακής Αρχής, δεν λειτουργήσε, δεν συνεδρίασε καμιά φορά. 5 χρόνια τώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πιστεύουν κάποιοι άνθρωποι στην έρευνα, στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, τη στιγμή που διεθνώς είναι παραδεκτό ότι αν θέλουμε μια κοινωνία ή μια οικονομία να αναπτυχθεί, πρέπει να επενδύσει στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα. Και ο καλύτερος σύμβολος της επιχειρηματικότητας είναι σαφώς οι νέες τεχνολογίες, αλλά και η καινοτομία που προκύπτει μέσα από εφαρμοσμένη έρευνα. Εδώ λοιπόν έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με το εκπαιδευτικό ίδρυμα του ΤΕΙ της Φλόρινας που θα μεταξελιχθεί σε πανεπιστήμιο, γεωπονικό πανεπιστήμιο, γεωπονική σχολή, ώστε να αποτελεί τον επιστημονικό σύμβουλο της περιφέρειας σε θέματα αυτού του είδους της ανάπτυξης της υπαίθρου γενικότερα, όχι μόνο της γεωργίας της κτηνοτροφίας, γενικότερα και άλλες παραμέτρους που πρέπει να λάβουμε υπόψη, κοινωνικές παραμέτρους, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτές τις δημόσιες κοινωνικές υποδομές που θα συγκρατήσουν τις οικογένειες στα απομακρυσμένα χωριά, που θα έχουν τα παιδιά σχολεία εκεί κοντά για να μπορούν να πηγαίνουν χωρίς να κάνουν μεγάλες αποσπάσεις, να έχουν τις ελάχιστες υποδομές που θα διευκολύνουν τη λειτουργία της οικογένειας, τη λειτουργία των κοινωνιών στα κριτικά χωριά, στην Παραμεθόριο, στην ορεινή περιοχή της Φλόρινας, για να μπορέσουμε εκεί να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό και να σηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη. Τέλος, καταθέτουμε πρόταση για την ανάπτυξη του εμπορίου, εφόσον μιλάμε για παραγωγή και θέλουμε να δώσουμε έφεση στην παραγωγή, για να πάρουμε, να μεγιστοποιήσουμε το όφελος για την τοπική κοινωνία. Δεν πρέπει το εμπόριο να μας το πάρουν πολυεθνικές ή άλλες εταιρείες που δεν θα έχουν την έδρα τους εδώ. Θα στηρίξουμε λοιπόν και το εμπόριο μέσα από τις σύγχρονες μορφές marketing των εφοδιαστικών αλυσίδων όπως λέγονται, ώστε από εδώ να ξεκινούν όλα αυτά τα προϊόντα
που θα έχουν και την ταυτότητα την τοπική ή ακόμα θα διέλθουν και από εδώ για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πιο σταυροδρόμοι εμπορικών δραστηριοτήτων, δίδοντας έτσι νέες θέσεις εργασίας και επιπλέον προσέμεινε αξία στον τόπο μας μέσα από αυτήν την ιδιώς αναπτυσσόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα. Πιστεύουμε λοιπόν στην λειτουργία της αγοράς, πιστεύουμε λοιπόν στις ικανότητες των Ελλήνων, των Δυτικομακεδόνων, που το έχουν αποδείξει διαχρονικά ότι είναι οι άνθρωποι που στα δύσκολα πετυχαίνουν θετικά αποτελέσματα. Σε αυτά τα δύσκολα λοιπόν χρόνια που ζούμε, με την ίδια λογική και ανησυχία, προσπάθησα και ο ίδιος να επιλέξω μεταξύ ίσων τους πρώτους των συμπατριωτών σας που έθεσαν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία της δικιάς σας κοινωνίας, στην υπηρεσία των δικών σας αναγκών. Θέλησα λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα να κάνω τις επιλογές μου με μεγάλη δυσκολία ομολογώ, μεταξύ εισάξιων ανθρώπων, έπρεπε μόλις 11 να επιλέξω, αλλά ωστόσο ο αγώνας θα γίνει συνολικά με όλους όσους θα πιστέψουν σε αυτή την προοπτική, σε αυτόν τον αγώνα, ούτως ώστε μέσα από αυτή τη λειτουργία των δημοσίων προσώπων που θα εκθέσουν και εκθέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της τοπικής κοινωνίας, να δώσουμε και το καλό παράδειγμα και το καλό πρότυπο ότι ξεκινάμε με ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι και έχουν όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες. Μέσα από την αξία τους, μέσα από την καταξίωσή τους, την κοινωνική, την επαγγελματική, χρόνια τώρα που εσείς τους ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα και εσείς θα είστε και σας καλώ να τους επιβραβεύσετε με ένα θερμό χειροκρότημα. Πολύ δύσκολο σε αυτές τις δύσκολες περιόδους να συμμετέχουν σε έναν τόσο δύσκολο αγώνα που πρέπει υποχρεωτικά να στεφτεί με επιτυχία και είμαστε αποφασισμένοι αυτό. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τη Δυτική Μακεδονία πιο ανθρώπινη, πιο δίκη, πιο αληθινή, γιατί ακριβώς πιστεύουμε στις ανθρώπινες αξίες. Με αυτή την πίστη λοιπόν στις ανθρώπινες αξίες και στον αγώνα τον ιερό που καλούμαστε να κάνουμε, θα καλέσω έναν προς έναν να απευθύνει και ένα χαιρετισμό τους ανθρώπους τους δικούς σας. Καλώ λοιπόν την Αλεξανδρίδου Αμυρίδου Ελένη, Γενικό Ιατρό του Περιφερειακού Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Όπως είπε και ο κύριος Κασαντίδης, είμαι η Ελένη Αλεξανδρίδου, κατάγομαι από το Φιλώτα, όπου μεγάλωσα και διαμένω τα τελευταία 17 χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισα να επιστρέψω στον τόπο μου, να μεγαλώσω τα παιδιά μου και να προσφέρω τις γνώσεις μου, τις γνώσεις που απέκτησα στους ανθρώπους αυτού του τόπου, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Από την μέχρι σήμερα δραστηριοποίησή μου στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως από την καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους αυτού του τόπου, ήρθα αντιμέτωπη με πολλά προβλήματα. Ζητήματα που αφορούν ζητήματα υγείας, το δημογραφικό, την ανεργία των νέων. Όλα αυτά απαιτούν μια επίλυση. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι προκλήσεις του μέλλοντος, οι οποίες απαιτούν και αυτές μια καλή προετοιμασία, ένα σχεδιασμό, ώστε να μην γίνουμε απλοί παρατηρητές των τεκτενωμένων γύρω μας, αλλά ούτε και ουραγοί των εξελίξεων. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά με τον καλύτερο τρόπο και έχοντας βαθιά την πίστη μέσα μου ότι όλοι μαζί μπορούμε, να αξιοποιήσουμε τον τόπο και τις δυνατότητες του σε αυτή την παρούσα συγκυρία, θεωρώ ότι το πρόγραμμα του συνδυασμού «Αλλάζουμε πορεία» αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση και επιλογή. Εισέρχομαι λοιπόν στο στίβο της τοπικής αυτοδιοίκησης για πρώτη φορά. Ενώνω τις δυνάμεις μου με τον Γιώργο τον Κασαπίδη, επιδιώκοντας ένα καλύτερο αύριο. Για μια
Μάριον Σταλό Αγώνα, καλά έργα. Με τον Γιώργο τον Κασαπίδη και τον συνδυασμό αλλάζουμε πορεία, η νίκη είναι κοντά. Δεύτερος με αφαλτική σειρά είναι ο Βασίλης Σουάδας, ο οποίος ήταν διδάκτης. Μόνο που αφορέσει όρθου στο εξωτερικό δεν είναι ανάμεσά μας, όμως αξιοποιώντας την τεχνολογία θα τον δούμε αμέσως τώρα να μας απευθύνει ένα μήνυμα που ζωγραφείται και όλα από λίγες μέρες. Είναι ιδιαίτερη η στιγμή που έχω να είμαι και εγώ ένας από τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους του Γιώργου Κασαπίδη. Είναι ιδιαίτερη η στιγμή που έχω να έχουμε τον ίδιο όραμα για την έξοδο από την κρίση των αξιών που ταλανίζει την κοινωνία μας για αυτό το περιφερειακό συμβούλιο, για να προτάσουμε το εθνικό μας συμφέρον. Έχουμε το ίδιο όραμα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την ελληνική κοινωνία και την δυτική Μακεδονία με την απροεπέμβηση της ΔΕΗ. Έχουμε το ίδιο όραμα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της φυγής των νέων στο εξωτερικό. Με στόχο την μετάβαση σε μια νέα οικονομία που θα δημιουργεί ευκαιρίες για τους νέους μας για να μπορέσουν να μείνουν και να δημιουργήσουν τον τόπο τους. Τότε προκειμένου αυτό το τόπο της Φλόριδας που ο Θεός έδωσε πολύ κρύο αλλά και απίστευτη ομορφιά και μοναδικούς ανθρώπους. Για να στηρίξουμε την αγροτική παραγωγή, χωρίς να εφησυχάζουμε στην αναμονή των παρεμβάσεων από το Υπουργείο. Για να μπορέσουμε να αναλάβουμε δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο και να στηρίξουμε τις βιολογικές εκμεταλλεύσεις, να ενισχύσουμε την απασχόληση στον αγροτικό τομέα και τη μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι ένας, δεν είμαστε 11, δεν είστε μόνο εσείς. Η κοινωνία της Φλόριδας, η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας απαιτεί την αλλαγή της πολιτικής και την χάραξη μιας νέας αναπτυξιακής πορείας. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συμπατριώτες, σε λιγότερο από δύο μήνες θα κληθούμε να πάμε στις κάμπες για να αναδείξουμε τις νέες αρχές της αυτοδιοίκησης, στους Δήμους και στις Περιφέρειες, αλλά και στην Ευρωβουλή, ενδεχομένως και στην Ελληνική Βουλή. Θα απευθύνω σε εσάς το ερώτημα που έθεσα και εγώ στον εαυτό μου. Πρέπει να αλλάξουμε πορεία στην περιφέρειά μας. Ακόμα και να μην είχα την εμπειρία, να μην είχα γνώση όλων αυτών που γίνονται τα τελευταία 4,5 χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μόνο και μόνο αν είχα τα στοιχεία από την πορεία της αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων στην περιφέρειά μας, ήταν αρκετό. Η περιφέρειά μας είναι η τελευταία συναφορός των κοινοτικών κονδυλίων. Και θέλω να επισημάνω ότι τα κοινοτικά κονδύλια είναι οι μόνες σίγουρες χρηματοδοτήσεις οτιδήποτε γίνεται στην ελληνική περιφέρεια. Σκέφτεσα και ένα άλλο ερώτημα. Αλλάζουμε πορεία, αλλά με ποιον. Γιατί το Κασαπίδη. Γιατί ο κοινωνικός του βίος, ο πολιτικός του βίος, ο προσωπικός του βίος έχει βαθμολογηθεί και έχει βαθμολογηστεί με άριστα. Και γι' αυτό τον εμπιστευόμαστε. Όπως και μας εμπιστεύεται και αυτός. Και συμμετέχουμε μέσα στο συνδυασμό, αλλάζουμε πορεία για τη Δυτική Μακεδονία. Οι συνυποψήφοι μου και εγώ ζητούμε να στηρίξετε το συνδυασμό και βέβαια ζητάμε και την ψήφο σας, την ψήφο προτίμησης. Αυτός που θα επιλέξετε εσείς. Όλα τα στελέχη του συνδυασμού έχουν μία πορεία στα κοινά. Ο καθένας σε διαφορετικό επίπεδο. Αλλά όλοι έχουμε όραμα και έχουμε διάθεση να προσφέρουμε. Σε αυτές τις εκλογές θα αλλάξουμε πορεία. Και τα επόμενα χρόνια είναι χρόνια δημιουργίας. Με περιφερειάρχη τον Γιώργο Κασαπίδη. Καλό αγώνα. Να είστε
ιδιωτικό υπάλληλο, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ομοσπονδίας Εταιρικών Συμβούλων Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο Κασαπίδη για την ιδιαίτερη τιμή που με έκανε να με συμπεριλάβει και εμένα στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Αλλάζουμε πορεία». Ανταποκρίθηκα με μεγάλη χαρά σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτή την στράτευση και με μοναδικό στόχο να βγει ο νομός της Βλόρινας από την απραξία, την αφάνεια και την απομόνωση. Κοινός στόχων όλων μας είναι ο νομός Βλόρινας. Πιστεύω ειλικρινά ότι μπορούμε να αλλάξουμε πορεία για να πάψει ο νομός μας να είναι πρωταθλητής στην ανεργία, να σταματήσουν να κλείνουν οι επιχειρήσεις και να ξαναφέρουμε και να επανέλθει το επιχειρήν και η ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα και καλή ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Εγώ δεν θα πω πολλά όπως στην ερωτήση του ψηφίου. Έχω να πω μόνο ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κασαπίδη για την ευκαιρία που έδωσε και την προσθεσή του και να πω ότι κάνω αυτή την κίνηση για να δείξω στους συνομιλίκους μου ότι πρέπει και αυτοί να κάνουν το ίδιο, να συμμετέχουν στην πολιτική από όποια ηλικία επιθυμούν αυτοί για να δουλέψουμε για τη Φλόρινα, για το μέλλον και να πάνε όλα καλά. Συμπατριώτες και συμπατριώτες, φλωρινιώτισες και φλωρινιώτες, αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, διότι είναι η τρίτη φορά που εκθέτω τον εαυτό μου στα κοινά, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινα, στον τόπο μας όπου μεγαλώσαμε, έναν τόπο που πονέσαμε και αγαπήσαμε. Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα το να είμαι εκ νέου υποψήφιος με τον Γιώργο τον Κασαπίδη. Είναι τιμή διότι η εμπειρία μου 8 χρόνων Περιφερειακού Συμβούλου από την ίδρυση, από την αρχική λειτουργία των αιρετών περιφερειακών αρχών με τη δική σας ψήφο και τη δική σας επιλογή μου επιφορτίζει με ιδιαίτερο βάρος, με ιδιαίτερες ευθύνες. Επομιζόμενος αυτές τις ευθύνες και έχοντας την εμπειρία, αλλά με τον ενθουσιασμό των νέων συναδέλφων, με τη ζωντάνια και την παρόρμηση νέων παιδιών όπως είναι ο Νίκος Ιουλίνη, αλλά και την εμπειρία του Σωτήρη, την πρωταρχική αγωνία αλλά δυναμική παρουσία της Ελένης, των μέχρι τώρα συναδέλφων στην υποψηφίων να αναφέρω να με συγχωρέσουν οι υπόλοιποι, δεν έχει να κάνει ότι δεν τους αναφέρω ως δυναμικούς. Όλοι μαζί λοιπόν μπορούμε με ένα όραμα, με ένα κοινό στόχο, με μπροστάρι και επικεφαλής τον Γιώργο τον Κασαπίδη, που όπως προείπαν οι προλαγήσαντες συνάδελφοι, έχει δώσει δείγματα γραφής, δείγματα δουλειάς, δείγματα αρχών και αξιών, τα οποία πολλές φορές τα έθεσε πάνω από την προσωπική του θέση, πάνω από τη δική του επιλογή που τον είχε τάξει ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, πιστεύοντας λοιπόν σε αυτές τις αρχές, σε αυτές τις αξίες, μπορούμε να πάμε μπροστά την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, μπορούμε να πάμε μπροστά τη Δυτική Μακεδονία. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε πορεία για μια ανωδική πορεία, για μια πορεία που να κερδίσουμε την περιφέρεια για να προσφέρουμε έργο. Μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τον Γιώργο τον Κασαπίδη για την τιμή που μου κάνει και υπόσχομαι ότι θα δώσω τους ίδιους αγώνες όπως μέχρι σήμερα έδωσα για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινα. Σας ευχαριστώ όλους. Δάσκαλος,
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καταρχάς, σας ευχαριστώ που είστε εδώ και μας γεμίζετε με δύναμη για να ξεκινήσουμε αυτόν τον αγώνα. Ένας λόγος που με όθησε να θέσω υποψηφιότητα είναι η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Γιώργου Κασαπίνου και φυσικά οι ανθρώπινες αξίες που πρεσβεύουν. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την εμπιστοσύνη αλλά και για την ευκαιρία που μου δίνεις. Εμπειρία από εκλογικές αναμετρήσεις δεν έχω. Είναι η πρώτη φορά που θέτω τον εαυτό μου και εκθέτω. Ζω όμως σε αυτόν τον τόπο, ξέρω τα προβλήματα που υπάρχουν. Γι' αυτό και δεσμεύομαι πραγματικά από αυτή τη θέση ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό ώστε και όλες μου τις δυνάμεις ώστε στις 26 Μαΐου το αποτέλεσμα να είναι πάνω από το προσδοκόμενο. Δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω για να φέρω τον νομό μας στη θέση που του αξίζει και όχι σε αυτή τη θέση που βρίσκεται τώρα γιατί τον φέρανε κάποιοι άλλοι. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλη την ομάδα γιατί είναι εξαιρετική ομάδα και με τη βοήθεια όλων εσάς και με πίστη στις ανθρώπινες αξίες θα αλλάξουμε την πορεία της περιφέρειας μας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλό και υπερκαλή υποφύση, καλή έννοι, δερματολόγου, προφησιοδότητα. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί φλωρινιώτες, συντοπίτε μου. Καλωσορίζω και εγώ, σας καλωσορίζω τη σημερινή παρουσίαση των υποψηφίων για την Περιφερειακή Ενότητα Αγρότητας της Κεφαλής, τον Γιώργο Κασαπίδη. Τι να πει κανείς για τον Γιώργο Κασαπίδη. Μιλούν γι' αυτό οι αγώνες του, μιλάει η επιμονή στις αξίες του και δεν είναι άλλωστε τυχαίο το ότι μια εποχή που το σύστημα το πολιτικό απαξιώνεται στη γενέτειρά του η δημοφιλία του παραμένει στο ύψι. Η πρόταση του κ. Κασαπίδη ήρθε και με βρήκε σε μια στιγμή ιδιαίτερης αγωνίας για το μέλλον του τόπου μου. Είμαι μητέρα 4 παιδιών, είμαι γιατρός τα τελευταία 7 χρόνια νηπιώτης στην Φλόρινα, δερματολόγος, και ζω τη δική σας αγωνία, κινούμαι στους ίδιους δρόμους με εσάς, περπατώ στις ίδιες πλατείες, στέλνω τα παιδιά μου στα ίδια σχολεία με εσάς, αναπνέω τον ίδιο μολυσμένο αέρα κάποιο χειμώνα με εσάς, κρυώνω με εσάς, αγωνιώ με εσάς. Αγαπητές φίλες και φίλοι, η Δυτική Μακεδονία αλλάζει, η Μακεδονία αλλάζει, η ζωή μας όπως την ξέραμε αλλάζει, αλλά η Φλόρινα μένει πίσω. Η μεγάλη μας αγωνία είναι όχι μόνο για μας, αλλά κυρίως για τα παιδιά μας και για το τι θα αφήσουμε πίσω μας. Το όραμα του Γιώργου Κασαπίδη παίρνει τη Φλόρινα από την άκρη, από το σκοτάδι, από την γραμμία στην οποία τοποθετήθηκε και τόσα χρόνια και βάζει τη Φλόρινα στο κάδρο. Μας προκαλεί να συμμετέχουμε όλους σε αυτή την αλλαγή. Είναι σίγουρος, έχει την τεχνογνωσία, έχει το όραμα. Για μένα αρκεί που είναι ένας άνθρωπος έντιμος, που είναι ένας άνθρωπος ασυμβίβαστος και πιστεύει τις ανθρώπινες αξίες. Αν δεν ήταν ο Γιώργος Κασαπίδης, δεν θα ήμουν εδώ εδώ. Υπόσχομαι ότι με την επιστημονική μου κατάρτιση, με την εθελοντικότητά μου, αλλά και με την ικανότητά μου να πετυχαίνω τους στόχους που θέτω, υπόσχομαι να παλέψω και για την επιτυχία αυτού του αγώνα, αλλά και πραγματικά αν εκλεγώ για το μέλλον, το καλύτερο δυνατό μέλλον του τόπου μας. Γιώργο Κασαπίδη, σε ευχαριστώ. Και καλό αγώνα σε όλους. Καλώς καλώ το Σάιν Τρίφα, κοινοτρόφιο, κοινοβολίδι. Ξαρίστε που ονομάζομαι, φλωρινιώτησες, φλωρινιώτες. Είμαστε μαχητές. Τόσο καιρό αντέξαμε πολλά, ανεχθήκαμε περισσότερα. Ήρθε καιρό να το αλλάξουμε αυτό.
μέχρι πολύ άνθρωπος. Χαίρομαι ιδιαιτέρως, διότι βρίσκομαι πρώτη φορά σε αυτή τη θέση. Χαίρομαι πάρα πολύ που λαμβάνω αυτή τη τιμή. Συγκινούμε ταυτόχρονα, διότι πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο την οποία βιώνουμε, μια δύσκολη περίοδο, μια δύσκολη καθημερινότητα. Υπάρχει ένα ρητό το οποίο λέει ότι αν θες να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος. Αν θες να πας μακριά, πήγαινε με ομάδα. Μια τέτοια ομάδα ηγείται ο Γιώργος ο Κασαπίδης. Μια τέτοια ομάδα έτοιμη να πολεμήσει για όλους μας, για μια καλύτερη Δυτική Μακεδονία, για μια καλύτερη Φλόρινα, για μια καλύτερη ζωή. Ευχαριστώ. Αυτοί είναι λοιπόν οι άνθρωποι του ψηφοδελτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Αυτοί είναι οι δικοί σας άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι που καθημερινά την εξωτερική φαίνεις από δύο φορές. Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον δύσκολο αγώνα που καλούμαστε όλοι μαζί να κάνουμε, ώστε να μπορέσουμε να αισιοδοξούμε για το μέλλον, να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη τα όνειρά μας, να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλύτερη Φλόρινα, μια καλύτερη Δυτική Μακεδονία για το μέλλον το δικό μας και το μέλλον των παιδιών μας. Καλό αγώνα και με την ευχαριστώ.